θέμα των ημερών, που είναι η μετάλλαξη αυτή του ιού, εμβολιασμός του πληθυσμού και όλα αυτά. Μια μικρή τοποθέτηση για το πώς είμαστε, πού είμαστε, τι δείχνουν μελέτες. Επιδημιολογικά, τουλάχιστον στην περιφέρεια της Κρήτης, είμαστε πάρα πολύ καλά και σε σχέση με τις υπόλοιπες χώρες. Η Ελλάδα βρίσκεται πολύ, πολύ καλά επιδημιολογικά, όπως εικονίζεται από τους χάρτες του Πανευρωπαϊκού Οργανισμού Ελέγχου Πρόληψης Νοσημάτων, του ECDC. Είμαστε από τις ελάχιστες περιοχές, χώρες της Ευρώπης, που είμαστε στο πορτοκαλί. Η Ευρώπη αυτή τη στιγμή βρίσκεται σε μια χαόδη κατάσταση, με χιλιάδες νεκρούς καθημερινά και εκατοντάδες χιλιάδες καθημερινά κρούσματα. Η Κρήτη λοιπόν βρίσκεται σε πάρα πολύ καλό επιδημιολογικό επίπεδο. Είχαμε κάποιες αιστείες. Η μία ήταν στο Παλαϊκά στο Συζητία. Την αρχή της χρονιάς είχαμε πει και το γυροκομείο στα Χανιά. Ευτυχώς όλα αυτά περιορίστηκαν και δεν είχαμε αναζωοπήρωση ή άλλες δημιουργία άλλων αιστείων προς το παρόν. Φαίνεται πως πάει καλά, και επειδή μιλάμε για το Στολασίνθη, κύριε καθηγητά, φαίνεται ότι πάει καλά και στο Παλαϊκαστρο Ιστορία. Υπήρχε συμμόρφωση, μεγάλη προθυμία του πληθυσμού να συμμετάσχει στα τεστ που έγιναν και να έχουμε μια πολύ καλή εικόνα και να αντιμετωπιστεί το θέμα. Μάλιστα. Τώρα, είναι πάρα πολλά τα ερωτήματα, αλλά να πάμε λίγο στη μετάλλαξη αυτή του ιού που φοβάται ο κόσμος με τη λέξη μόνο. Που ακούει η μετάλλαξη, υπάρχει ένας προβληματισμός, ίσως γιατί δεν γνωρίζετε ακριβώς είναι. Τι εννοούμε με αυτό τον όρο, κύριε καθηγητά, και πόσο επικίνδυνος είναι αυτός ο μεταλλαγμένος. Μετάλλαξη εννοούμε οποιαδήποτε αλλαγή του γενετικού υλικού. Στους ιούς αυτής της οικογένειας, τους κορονοϊούς, που είναι RNA, έχουν την δυνατότητα να μεταλλάσσονται πολύ γρήγορα, όπως και αντίστοιχα άλλοι RNA του αναπνευστικού συστήματος, όπως η γρήπη. Είναι μια φυσική διαδικασία, την οποία τη βλέπουμε σε όλους αυτούς τους ιούς, και είναι αποτέλεσμα της φυσικής πίεσης που δέχονται για να προσαρμοστούν και να καταφέρουν να επιβιώνουν στην πορεία της νόσου και της πανδημίας. Τα χαρακτηριστικά αυτών τώρα των μεταλλαγμένων, και επειδή βρέθηκε μια κυρία και περιμένουμε τα αποτελέσματα και κάμποσον ακόμα, 19 αν δεν κάνω λάθος τον αριθμό, για την Κρήτη πάντα. Τι σημαίνει αυτό για το νησί, ότι θα υπάρξει μεγάλη διασπορά και ο ιός αυτός, ο μεταλλαγμένος, θα είναι ας πούμε πιο επιθετικός, θα είναι πιο θανατηφόρος, ποια είναι τα χαρακτηριστικά του? Αυτή η συγκεκριμένη μετάλλαξη τη χαρακτηρίζουμε ως μετάλλαξη του Ηνωμένου Βασιλείου, γιατί εκεί βρέθηκε και χαρακτηρίστηκε κυρίως από το περασμένο φθινόπωρο, από το Σεπτέμβριο, κυκλοφορία αυτή η μετάλλαξη, και παρατηρήθηκε επιδημιολογικά το Νοέμβριο-Δεκέμβριο ότι αυτή η συγκεκριμένη μετάλλαξη προκαλεί μεγαλύτερη μεταδοτικότητα. Δεν επηρεάζει ούτε τη συμπτωματολογία ούτε την νοσολογία. Τα συμπτώματα και η βαρύτητα της νόσου είναι η ίδια. Δεν είναι πιο επιθετικός ιός από την άποψη της νοσηλείας, είναι πιο επικίνδυνος στη μετάδοσή του, είναι πιο εύκολα μεταδιδούμενος. Αυτό είναι το ζητούμενο και γι' αυτό όλα τα κράτη. Καταρχήν αυτή η μετάλλαξη, να πούμε ότι υπάρχει σχεδόν σε όλη την Ευρώπη και σε περίπου πάνω από 40 κράτη παγκοσμίως. Και δεν ξέρω αν είναι και στην Αφρική που νομίζω ότι ξεκίνησε. Στην Αφρική υπάρχει μια άλλη μετάλλαξη, που επίσης είναι διαδεδομένη παγκοσμίως, όπως και επίσης αρχίζει να επικρατεί και η μετάλλαξη της Βραζιλίας. Έχουμε λοιπόν από διαφορετικές αιστείες, από διαφορετικές προελεύσεις. Οι οποίες δεν είναι ίδιες, κύριε καθηγητά, έχουν διαφορετικά χαρακτηριστικά. Είναι διαφορετικές μετάλλαξεις, διαφορετικές αλλαγές στο γονιδίωμα του ιού, και οι οποίες μελετώνται τόσο εργαστηριακά, όσο επιδημιολογικά, όσο και σε ό,τι αφορά το εμβόλιο. Γιατί εκεί είναι ο απότερος στόχος μας, να δούμε κατά πόσο η αποτελεσματικότητα του εμβολίου που έχουμε τώρα ή των εμβολίων που θα κυκλοφορήσουν πολύ σύντομα και θα αδειοδοτηθούν, αν πλήττεται η αποτελεσματικότητά τους. Ευτυχώς, γιατί η συγκεκριμένη μετάλλαξη του Ηνωμένου Βασιλείου δείχθηκε και εργαστηριακά ότι τεκμηριώθηκε ότι δεν επηρεάζεται η αποτελεσματικότητα του εμβολίου. Μάλιστα. Οπότε, αυτό είναι καθυστικαστικό. Ναι, εννοείται. Τώρα, για τα εμβόλια, κύριε καθηγητά, έτσι προχωράει η διαδικασία με αργούς ρυθμούς, αλλά προχωράει. Δεν ξέρω αν μέχρι το καλοκαίρι φτάσουμε σε ένα τέτοιο επίπεδο να έχει εμβολιαστεί το μεγαλύτερο μέρος του πληθυσμού. Αυτό τι θα σημάνει, ότι θα ξεμπερδεύουμε με αυτόν τον ιό, με αυτή την πανδημία?
Έχετε δίκιο, ο αριθμός εμβολιασμού είναι σχετικά αργός, αλλά αυτό οφείλεται αυτή τη στιγμή στο ότι έχει αδειοδοτηθεί ένα μόνο εμβόλιο και η παραγωγή του δεν γίνεται σε τόσο μεγάλη κλίμακα. Φαντάζεστε ότι η ζήτηση είναι τεράστια. Έχει ευτυχώς αδειοδοτηθεί και ένα δεύτερο εμβόλιο της Moderna και είναι στα, επίκειται η αδειοδότηση και άλλων δύο εμβολίων μέσα στο Φεβράριο. Όσο περισσότερα εμβόλια μπορούν να κυκλοφορήσουν στην αγορά, να το πούμε απλά, και έχουν την αντίστοιχη αδειοδότηση, τόσο περισσότερα όπλα έχουμε στη φαρέτρα μας και τόσο πιο γρήγορα θα ολοκληρωθεί ο εμβολιασμός ενός μεγάλου ποσοστού του πληθυσμού. Οι προβλέψεις, οι αισιόδοξες προβλέψεις είναι ότι στις αρχές του καλοκαιριού θα έχουμε φτάσει ένα σημαντικό ποσοστό του πληθυσμού που θα έχει καλυφθεί και αυτό θα προκαλέσει μια ασπίδα γενικότερη. Θα είμαστε πάρα πολύ καλύτερα σε σχέση με το περσινό καλοκαίρι που είμαστε τελείως απροστάτευτοι. Μπορούμε να αντιγράψουμε τα εμβόλια, κύριε καθηγητά, γιατί παίζει αυτό στην πολιτική σκηνή, έχει ακουστεί και από τον κύριο Τσίπρα, αν δεν κάνω λάθος, να πάρουμε την πατέντα, όπως λέγεται. Αυτό είναι εφικτό? Όχι, δεν είναι εφικτό αυτό. Αυτά τα εμβόλια, η τεχνολογία τους είναι διαφορετική. Είναι πρώτη φορά που εφαρμόζεται διεθνώς. Δεν υπάρχει τεχνογνωσία, όχι μόνο στη χώρα μας, αλλά και σε άλλες χώρες της Ευρώπης και του κόσμου, για να παραχθεί αυτού του είδους το εμβόλιο. Οπότε δεν είναι τεχνικά εφικτό να συμβεί κάτι τέτοιο. Μάλιστα. Όπως έχουμε δει, δηλαδή, και αντίγραφα άλλων φαρμάκων, έτσι, τα οποία κυκλοφορούν και στην ελληνική αγορά. Τώρα, τα μονοκλονικά εκεί τι παίζει, κύριε καθηγητά, γιατί πολλής λόγος ότι θα μπορούσε, ας πούμε, να έχει αποφευθεί, να είχαν αποφευθεί οι θάνατοι, ας πούμε, στη χώρα, αν είχαμε τα αντισώματα αυτά σαν θεραπεία, γιατί μιλάμε όλοι για το εμβόλιο, αλλά θεραπεία δεν έχουμε εκεί εστιάσει ή ίσως το έχουμε ξεχάσει. Εδώ τι γίνεται? Τα αντισώματα αυτά πολύ πολύ πρόσφατα αδειοδοτήθηκαν. Μέχρι το τέλος του 2020 ήταν ακόμα σε επίπεδο είτε ερευνητικό, είτε είχαν αδειοδοτηθεί με επίγουσα έγκριση μόνο στην Αμερική. Τώρα πολύ πρόσφατα έγινε αυτή η αδειοδότηση και πάλι όπως να τονίσουμε ότι αυτά τα αντισώματα χορηγούνται μόνο σε νοσηλευόμενους ασθενείς από βαριές καταστάσεις, δεν αποτελούν θεραπεία του γενικού πληθυσμού. Αυτό με τις θεραπείες, υπάρχει κάποια ελπίδα, κάποια πειράματα, κάποιες έρευνες, κύριε καθηγητά? Έρευνες, γιατί σαφώς δεν φτάνει το εμβόλιο, έτσι πρέπει να υπάρξει κάποια θεραπεία. Έρευνες πραγματοποιούνται διαρκώς από πάρα πολλές ομάδες. Αυτός αυτή τη στιγμή δεν φαίνεται να υπάρχει κάποια πολυκεντρική μελέτη η οποία να προτείνει κάποια συγκεκριμένη δραστική ουσία. Όλα αυτά είναι ακόμα σε εξέλιξη, γι' αυτό το κύριο βάρος δίνεται σε κάτι που είναι υπαρκτό, όπως είναι το εμβόλιο αυτή τη στιγμή. Αυτό τώρα, να βρεθεί εμβόλιο χωρίς να βρεθεί θεραπεία, δεν ξέρω πώς μπορεί να το σχολιάσετε. Κοιτάξτε, ο σχεδιασμός των αντιοικών φαρμάκων είναι πολύ δύσκολος. Αν σκεφτούμε πόσες γενείς λοιμώξεις υπάρχουν και για πόσους ιούς υπάρχουν φάρμακα, θα απορρίσει κανείς με τον μικρό αριθμό. Είναι μονοψήφιος αριθμός των φαρμάκων που στοχεύουν οι ιούς. Είναι πολύ ευέλικτοι, έχουν διαφορετική βιολογία, εξελίσσονται πολύ γρήγορα και ο σχεδιασμός τέτοιων φαρμάκων δεν είναι καθόλου εύκολος. Μάλιστα. Διαβάζουμε και κυρίως στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ότι, ας πούμε, αναφορικά με τα εμβόλια, ότι έχουν πεθάνει άνθρωποι, ότι κόλλησαν ιό μετά από μια-δυο εβδομάδες μετά το εμβόλιο. Ποια είναι η σχέση εμβολίου με κορονοϊό? Το κόλλησαν, ας πούμε, στην πορεία, αναπτύχθηκε με το εμβόλιο? Ρωτάω τώρα πολύ εκλεγευμένα, αλλά είναι ερωτήματα, κύριε καθηγητά, που κυκλοφορούν ευρέως. Και θα ήθελα έτσι την δική σας επιστημονική άποψη. Ωραία. Όπως έχετε ακούσει, το εμβόλιο που κυκλοφορεί και όπως και το επόμενο που έχει, στο οποίο έχει δοθεί άδεια, είναι mRNA εμβόλιο. Αυτό σημαίνει ότι δεν έχουν ολόκληρο τον ιό, δεν είναι όπως τις παλιότερες τεχνολογίες με ζωντανό εξασθενημένο ιό ή αδρανοποιημένο ιό. Δεν υπάρχει λοιπόν ιός, υπάρχει ένα τμήμα του ιού, μια πρωτεΐνη μόνο του ιού. Οπότε με τον εμβολιασμό δεν εισάγεται ιός. Να το ξεκαθαρίσουμε αυτό. Οπότε δεν αποτελεί μόλυνση του εμβολίου. Από τη στιγμή του εμβολιασμού χρειάζεται κάποιο διάστημα για να
παραχθούν αντισώματα, να δημιουργηθεί η ανοσία. Ναι, να δοθεί και η δεύτερη δόση. Κατά το μεσοδιάστημα αυτό είναι πιθανό κάποιος να μολυνθεί. Είναι ευάλωτος ακόμα, δεν έχει προστασία. Οπότε σε εκείνο το μεσοδιάστημα προφανώς υπήρξε κάποια λίμωξη η οποία συνυπήρξε χρονικά με τον εμβολιασμό. Αλλά δεν έχει να κάνει σχέση το εμβόλιο με τον ιό. Είναι δύο ανεξάρτητα γεγονότα, τα οποία συνέπεσαν. Μάλιστα, για τους θανάτους αποφαίνονται οι εθνικοί οργανισμοί κάθε χώρας και υπάρχει σαφής και ενδελεχής έλεγχος κάθε περιστατικού. Καταγράφονται όλες τις ανεπιθύμητες ενέργειες και παρενέργειες, πόσο μάλλον θάνατοι, και γίνεται μεγάλη διερεύνηση. Είδατε, η Νορβηγία, ο εθνικός οργανισμός της Νορβηγίας εξέδωσε ανακοίνωση ότι δεν υπήρχε συσχέτιση με τα θανατηφόρα περιστατικά που παρουσιάστηκαν. Μάλιστα. Τώρα, ο καιρός παίζει ρόλο, δηλαδή από ό,τι είδαμε μάλλον όχι, αφού βρίσκεται και στο παγωτό ακόμα, είδαμε, δεν ξέρω αν είναι αλήθεια, σε παγωτό, άρα επιβιώνει σε πολύ χαμηλές θερμοκρασίες ας πούμε, ή ίσως με το καλοκαίρι να είναι πιο ευάλωτος, δεν ξέρω, τι σημαίνει αυτό. Είναι πιο ευάλωτοι σε υψηλές θερμοκρασίες και έχουν σχέση με την υγρασία. Ακόμα και ακτινοβολία, η ηλιοφάνεια που έχουμε στη χώρα μας και πόσο μάλλον στην Κρήτη, είναι θετικός παράγοντας. Βοηθάει τον ιό να παραμένει λιγότερη ώρα σε επιφάνειες. Σίγουρα σε ένα βαθμό συντελεί και η καλοκαιρία και ειδικά η ακτινοβολία του ήλιου. Σε αυτό. Επίσης με το κρύο, να σκεφτούμε ότι ευνοεί το συγχροντισμό. Όλοι κλεινόμαστε σε εσωτερικούς χώρους. Μάλιστα. Γυμνάσια και λύκεια, ποια είναι η δική σας άποψη για το πότε μπορούν να ανοίξουν ή ποια θα είναι αυτά τα στοιχεία τα επιδημιολογικά που θα δώσουν το πράσινο φως που λέμε στο άνοιγμα της δευτεροβάθμιας? Θεωρώ ότι είμαστε κοντά από την άποψη ότι πρέπει να αξιολογηθεί πρώτα το βήμα του ανοίγματος του εμπορίου, της κινητικότητας της αγοράς και αμέσως μετά πρέπει να, το επόμενο που πρέπει να ανοίξει πρέπει να είναι τα δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Πλέον είναι αρκετό το διάστημα, έχουμε αρκετά στοιχεία, έχουμε ξεπεράσει επιδημιολογικά τις γιορτές, έχουμε δει τον αντίκτυπό τους. Ευτυχώς δεν ήταν μεγάλος. Ευτυχώς. Πολύ σημαντικό αυτό. Θα μπορούσε η κατάσταση να έχει φύγει όπως έγινε σε άλλες χώρες. Και αυτό μας επιτρέπει να αξιολογούμε σχετικά γρήγορα και επιπλέον ανοίγματα. Μάλιστα. Άρα, ας πούμε, αυτό το ημερομηνία 1 Φλεβάρη που ακούμε για τη δευτεροβάθμια έχει λογική. Και για την τριτοβάθμια, κύριε καθηγητά, που ενδιαφέρει φαντάζομαι και εσάς, αλλά και τους φοιτητές που ενδεχομένως να δώσουν εξετάσεις, το διαζώσεις να είναι τακτικό. Για τη σημερινή περίοδο είναι πολύ δύσκολο να βοηθούν όσο αδύνατον. Ήδη έχουν γίνει σχεδιασμοί, ήδη πολλά θέματα ξεκινάνε πολύ σύντομα. Αν δεν έχουν ξεκινήσει την εξεταστική τους, να μην έχουμε ελπίδες ότι θα γίνουν διαζώσεις, είναι πάρα πολύ δύσκολο. Έχουν κανονιστεί, έχουν προγραμματιστεί ηλεκτρονικά. Μάλιστα. Τώρα για το επόμενο εξάμεινο πάλι τα πράγματα είναι δύσκολα. Είδαμε το Σεπτέμβριο-Οκτώβριο η κινητικότητα των φοιτητών με την έναρξη του καρναϊκού τους είχε μεγάλη συμβολή. Στις φοιτητού πόλεις, όπως η Θεσσαλονίκη, τα Ιωάννα, η Λάρισα, και αυτό κρατάει, μας βάζει σε μεγάλη επιφυλακτικότητα. Μάλιστα, τώρα... Η ασκήση των φοιτητών όμως, αυτό είναι κάτι που να εξεταστεί επίσης. Δηλαδή, η παρουσία των φοιτητών σε πρακτικά θέματα, αυτό πρέπει να το δει κανείς ξεχωριστά. Τώρα, ηθική και εμβολιασμός είναι πολύ μεγάλο βέβαια κεφάλαιο. Το κατά πόσον πρέπει να έχω ένα διαβατήριο το ότι έχω εμβολιαστεί. Όλα αυτά που συζητούνται, έτσι δύο κουβέντες, κύριε καθηγητά, και νομίζω ότι θα σας αποχαιρετήσουμε εδώ από την Ιερά Πέτρα, γιατί καταλαβαίνω και ο χρόνος είναι πολύτιμος. Δύο κουβέντες είναι αυτό. Ο εμβολιασμός δεν μπορεί να αποτελεί διαβατήριο για να ταξιδέψει κανείς. Δεν μπορεί να αποτελεί αποχωρηστικό παράγοντα για να μην ταξιδέψει κανείς. Σίγουρα είναι μια βεβαίωση εμβολιασμού θα διευκολύνει την κινητικότητα μεν, αλλά και πάλι πρέπει να είμαστε πάντα επιφυλακτικοί, γιατί ακόμα δεν έχουμε τις ακριβείς πληροφορίες για το τίτλο των αντισωμάτων που αναπτύσσονται και τη διάρκεια τους. Οπότε και κάποιος που έχει εμβολιαστεί δεν σημαίνει απαραίτητα ότι είναι άνοσος, ότι δεν προσβάλλεται για τόσο μεγάλο χρονικό διάστημα. Αυτά είναι παράμετρα που πρέπει να καθοριστούν επιστημονικά με την εξέλιξη του εμβολιασμού και τις μελέτες που ήδη διενεργούνται. Αυτό θα το δούμε λοιπόν. Απλώς δεν πρέπει να
καλλιεργείται η ψευδές ότι εγώ σήμερα εμβολιάστηκα και για τον επόμενο χρόνο, ας πούμε, δεν κινδυνεύω. Η ανοσία αυτή θα δούμε κατά πόσον διαρκεί, είναι πολύ σημαντικό, και τι τίτλοι αντισωμάτων ολοκλήσονται σε κάθε εμβολιασμένο. Μάλιστα. Μεγάλη συζήτηση τώρα όλα αυτά. Κύριε καθηγητά, να σας ευχαριστήσουμε ολόψυχα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για το χρόνο. Έτσι, και να είστε καλά. Καλή δύναμη. Γεια σας. Καλημέρα. Λοιπόν, αυτά με τον καθηγητή κλινικής ιολογίας της Ιατρικής του Πανεπιστημίου Κρήτης, τον κύριο Σουρβίνο, τον ψάχνουμε τώρα, μην σας πω πόσο καιρό.